Ναι, τώρα. Κύριε, να σε ευλογήσω. Ψάλε, ψάλε, ψάλε στο βασιλιά. Θα διαβάσω, αδερφοί, με τη χάρη του Χριστού, από τη σελίδα 5, είναι το βιβλίο της Γενέσεως και το σίγμα κεφάλαιο. Σελίδα 5, Γένεσης, κεφάλαιο σίγμα. Κι ό,τι έρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι ή του Θεού τα θυγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραία, έλαβον εις αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Και είπε Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Ημέρε αυτού θέλουσι είστε ακόμη 120 έτη. Και εκείνα τα ημέρα ήσαν οι γίγαντες επί της γης, και έτη ύστερον αφού ή του Θεού εισήλθον εις τα σφυγατέρας των ανθρώπων και αυτε τεκνοποίησαν εις αυτούς. Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες στη σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάσα στα σημέρας. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης και ελυπήθεν την καρδία αυτού. Και είπε ο Κύριος, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπο, τον οποίον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου ως κτίνους έως ερπετού και ως πτηνού του ουρανού, επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς. Ο δε Νόε έβρε χάρη ενώπιον Κυρίου. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Και γέννησε ο Νόε τρεις υιούς, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Διεφθάρει δε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλήστη η γη αδικίας. Και είδεν ο Θεός την γη και ειδού ήτο διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξη είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάση σαρκός ήλθε ενώπιον μου, διότι η γη ενεπλήστη αδικίας από αυτόν, και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γη. Κάμισε αυτόν κυβωτών, εξήλων γόφερ. Κατά δωμάτια θέλεις κάμει την κυβωτό και θέλεις αλήψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πίσαν. Και ούτω θέλεις κάμει σε αυτήν, το μεν μήκος της κυβωτού θέλει είστε 300 πηχών, το δε πλάτος αυτής 50 πηχών και το ύψος αυτής 30 πηχών. Στέγην θέλεις κάμει εις την κυβωτόν και εις πύχην θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν και στη θύρα της κυβωτού θέλεις βάλει εκπλαγίων, κατόγια, διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμει αυτήν. Εγώ δε, ιδού, εγώ επιφέρω των κατακλυσμών των υδάτων επί της γης, δια να εξολοθρεύσω πάσα σάρκα έχουσα εν αυτή πνεύμα ζωής υπό κάτω του ουρανού, πάνω ότι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ, και θέλει εισέλθει στην κυβωτό σύ και ίσου και γυνή σου και γυναίκες των ιών σου μετά σου. Και από παντός ζώου εκ πάση σαρκός, ανά δύο εκ πάντων θέλει εισάξει στην κυβωτόν, δια να φυλάξει τη ζωή αυτών μετά σε αυτού, άρσεν και θύλη θέλου συνείστε. Από των πτηνών κατά το είδος αυτών και από των κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης και κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων θέλους εισέλθει προσέ, δια να φυλάξει τη ζωή αυτών. Και συλλάβει σε αυτόν από παντός φαγητού, το οποίο τρώγεται, και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου, και θέλει είστε εισέ και εις αυτά προστροφήν. Και έκαμε ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Θεός, ούτως έκαμε αμήν. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Θεός έβγαλε, εξεδίωξε τον Αδάμ και την Εύα από το φυσικό τους περιβάλλον.
γιατί ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, ούτως ώστε να ζήσει αιώνια στον παράδεισο του Θεού. Όμως ο άνθρωπος, από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του, είχε πάντοτε ροπή προς αυτό που ήταν αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Οι πρωτόπλαστοι εκδιώχθηκαν από τον παράδεισο του Θεού ως αποτέλεσμα της ανυπακοής τους στη μία και μοναδική εντολή που τους έδωσε ο Θεός, την οποία όφυλαν να προσέξουν εάν ήθελαν να εξακολουθήσουν να έχουν ζωή. Ο Λόγος του Θεού ήταν εφανερός σε αυτούς: από παντός δέντρο του παραδείσου θέλετε φάγη, μόνο από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε, γιατί τη στιγμή που θα φάτε εξάπαντος θα πεθάνετε. Όμως οι άνθρωποι του Θεού δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το Λόγο του Θεού και ενέδωσαν στον πειραστή, στον ψιθυριστή και αμάρτησαν, και το αποτέλεσμα ήταν να εκδιωχθούν από τον Παράδεισο με όλες τις συνέπειες τις οποίες μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού για τον άνθρωπο. Τα χρόνια περνάνε. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και πλέον η γη είναι βυθισμένη στην αμαρτία. Το αποτέλεσμα είναι ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε ένα τέλειο τον άνθρωπο, να μεταμεληθεί ότι επίησε τον άνθρωπο. Η γη είναι διεφθαρμένη, η αμαρτία είναι φανερή, οι διαλογισμοί, όπως μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού των ανθρώπων, της εποχής εκείνης, της εποχής του Νόε, είναι κακία και μόνο κακία. Και οι του Θεού ομοζυγούν με τους ιούς και τις θυγατέρες των ανθρώπων, και η ομοζυγία βέβαια δεν έχει κανένα άλλο αποτέλεσμα από την απόλυτη απομάκρυνση των ανθρώπων του Θεού από την παρουσία του Κυρίου. Ο Θεός τα βλέπει αυτά. Παρατηρεί την κατάσταση της γης, γιατί είναι δική του, είναι δημιούργημά του. Παρατηρεί την κατάσταση των ανθρώπων, αυτών των οποίων δημιούργησε, και λυπάται, γιατί είναι οδυνηρό να έχει ετοιμάσει ο Θεός μία ένδοξη πορεία για το δημιούργημά του, για τον άνθρωπό του, μία πορεία ευλογημένη, γιατί ο Θεός όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, τον τοποθέτησε στον κήπο της Εδέμ και τον έλεβε να εργάζεται και να φυλάει τον κήπο αυτό, και το σημαντικότερο να απολαμβάνει κάθε δειλινό την παρουσία του Θεού. Τι καλύτερο για τον άνθρωπο να ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον και να έχει μία τέτοια άμεση επαφή με τον δημιουργό του. Όμως τώρα ο άνθρωπος βρίσκεται απομακρυσμένος, εγκλωβισμένος στα πάθη και τις επιθυμίες, γιατί είναι γεγονός, αδερφοί, ότι μέσα στην ανθρώπινη φύση υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν οι δυνάμεις της σαρκός, οι οποίες είναι πολύ, πολύ ισχυρές και τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να τις καταπολεμήσει μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και εδώ Λόγος του Θεού φανερώνει ότι οι άνθρωποι έχουν ξεκλίνει. Έχουν ομοζυγήσει οι άνθρωποι του Θεού με τους ανθρώπους του κόσμου. Είναι το σημείο εκείνο το οποίο επεσήμανε ο Κύριος όταν ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, και πλέον ο λαός του Θεού είναι πρώτον πυλών της γης της επαγγελίας να μπει στη γη Χαναάν. Τελειώνουν τα χρόνια της πορείας στην έρημο. Ο λαός του Θεού είναι έτοιμος να απολαύσει την επαγγελία του Θεού και να μπει στη γη η οποία ρέει μέλι και γάλα. Όμως πριν μπει ο λαός του Θεού στη γη αυτή, ο Θεός έκανε μια πολύ σημαντική επισήμανση και είπε: προσέξτε, όταν θα μπείτε στη γη και συναντήσετε τα έθνη τα οποία οφείλετε να εκδιώξετε και να εξολοθρεύσετε, τα οποία έθνη είναι πιο πολυάριθμα από εσάς, είναι περισσότεροι από εσάς, είναι δυνατότεροι από εσάς, αλλά εσείς οφείλετε να εξολοθρεύσετε, προσέξτε. Μην δελεαστείτε από τα έθνη αυτά, μην αποκτήσετε δεσμούς από τα έθνη, με τα έθνη αυτά, και μην συμπεθερεύσετε με τα έθνη αυτά. Μην δώσετε τους γιους σας τις κόρες τους και τις κόρες σας τους γιους σας. Γιατί? Γιατί οι γιοι σας και οι κόρες σας θα αποπλανηθούν. Δεν λέει ότι υπάρχει ο κίνδυνος να αποπλανηθούν. Είναι βέβαιο ότι θα αποπλανηθούν αν οι άνθρωποι του Θεού συμπεθερεύσουν με τους ανθρώπους του κόσμου. Και τότε, εάν αποπλανηθούν,
οι άνθρωποι του Θεού, αν αποπλανηθούν οι ίσας και οι θυγατέρες σας, τότε θα απομακρυνθούν από το θέλημα του Θεού, θα έρθει η οργή του Θεού, και ενώ ο Θεός σας κάλεσε για να απολαύσετε μια γη η οποία ρέει μέλι και γάλα, θα βρεθείτε να είστε οι καταραμένοι του Θεού. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί, προσέξτε, να μην συμπεθερεύσετε. Γιατί? Γιατί εσείς είστε λαός Άγιος, τον οποίον εγώ έκλεξα να είστε εκλεκτός. Γιατί? Γιατί σας αγάπησα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση και ο Θεός τώρα απαιτεί από το λαό του, ο λαός του να είναι διαχωρισμένος από τον κόσμο. Ο Κύριος μας κάλεσε, αδερφοί, μας αναγέννησε, μας έβαλε στον παράδεισο του Θεού που είναι η Εκκλησία του Χριστού, μας άλλαξε τη ζωή, δεν μας κάλεσε να απομονωθούμε, αλλά μας κάλεσε να απαρνηθούμε τον κόσμο και τις επιθυμίες του κόσμου. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του και σε όλους αυτούς οι οποίοι τον ακολουθούσαν, ότι εάν δεν όποιος θέλει να σώσει τη ζωή αυτού και την ψυχή του, θα πρέπει τι, να μισήσει τον κόσμο αυτό. Και όποιος αγαπήσει τον κόσμο αυτό, τότε θα χάσει την ψυχή του. Υπάρχουν αντίθετες πορείες μεταξύ των ανθρώπων του Θεού και των ανθρώπων του κόσμου. Υπάρχουν πορείες, υπάρχει μία πορεία, η πορεία η πνευματική, και υπάρχει μία πορεία, η πορεία η κοσμική, η σαρκική, όπου οι πορείες αυτές δεν έχουν καμία σχέση μία με την άλλη. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του ότι όποιος από εσάς οι οποίοι με ακολουθείτε θέλει να λέγεται μαθητής μου, θα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, θα πρέπει να μισήσει τον εαυτό του, να μισήσει έτη την εαυτού ζωή, εάν θέλει να λέγεται μαθητής μου. Και είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Και εδώ οι άνθρωποι του Θεού οφείλουν να σκύψουν στο λόγο αυτό, και αν θέλουν να λέγονται μαθητές του Χριστού, θα πρέπει να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις εντολές του Κυρίου. Και μέσα στον κόσμο αυτό το συνοθήλευμα, γιατί πλέον ο κόσμος έχει γίνει ένα συνοθήλευμα, δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός πλέον, οι ιοί του Θεού έχουν συμπεθερεύσει, έχουν παντρευτεί τις θυγατέρες των ιών των ανθρώπων, δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός, όλα πλέον είναι ανακατεμένα. Υπάρχει μία οικογένεια η οποία έχει αντιστάσεις. Είναι ο Νόε, είναι η γυναίκα του, είναι οι τρεις γη του και οι τρεις νύφες του. Ο οποίος να είναι δίκαιος. Και ενώ ο κόσμος είναι στην κακία και ενώ το σύνολο της γης είναι διεφθαρμένο, όλη η γη, όπως φανερώνει ο Λόγος του Θεού, είναι διεφθαρμένη, ο Κύριος μετεμελείται ότι έκανε τον άνθρωπο, είναι πολύ άσχημη η κατάσταση στη γη, υπάρχει ο Νόε, ένας ο οποίος ήταν άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, και μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Πόσο εύκολο ή δύσκολο άραγε είναι μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο ο άνθρωπος του Θεού να κρατήσει αντιστάσεις. Γιατί ασφαλώς, όπως συμβαίνει και σήμερα, το ρεύμα του κόσμου είναι πολύ ορμητικό, ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη, έχει πολύ μεγάλες ροπές, πολλοί άνθρωποι του Θεού δυσκολεύονται να κρατηθούν από το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι διευρύνουν την οδό τους, γιατί δεν μπορούν να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις εντολές του Κυρίου. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι προτάσουν τη χάρη του Θεού, θεωρώντας ότι μπορούν να περπατήσουν όχι ακριβώς όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί? Γιατί ο κόσμος έχει μεγάλη δύναμη. Και είναι γεγονός, αδερφοί, ότι ο άνθρωπος του Θεού και η Εκκλησία του Χριστού εν γέννη βάλεται από παντού. Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, οι δυνάμεις εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού θα είναι όλο και πιο ισχυρές. Όμως ο Νόε, όπως φανερώνει ο Λόγος του Θεού, ήταν δίκαιος, ήταν τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, και μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Μία πορεία μέσα στον κόσμο, αλλά εντελώς αντίθετη από τον κόσμο. Ζει ο Νόε στην κοινωνία, ζει ο Νόε στη γειτονιά του, δουλεύει ο Νόε, ασχολείται,
Αλλά η πορεία του, η πνευματική, είναι εντελώς αντίθετη από την πορεία του κόσμου. Παρόλο που υφίσταται πιέσεις, παρόλο που υφίσταται δυνάμεις, ώστε να κάνει και αυτό στη ζωή που κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος, ο Νόε μένει σταθερός. Και έρχεται η φωνή του Θεού προς τον Νόε να του φανερώσει τι πρόκειται να συμβεί, τι πρόκειται να κάνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, δεν είναι άδικος να λησμονήσει τον κόπο μας και την υπομονή μας. Βλέπει ο Θεός και βλέπει μία οικογένεια η οποία αντιστέκεται. Βλέπει ο Θεός μία οικογένεια η οποία προσπαθεί να σταθεί στο θέλημα του Θεού. Ο Νόε δεν βλέπει τα αποτελέσματα της υπομονής του ακόμα. Και είναι γεγονός ότι πολλές φορές αγωνιζόμαστε, κάνουμε τον αγώνα μας το πνευματικό, αλλά δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα του αγώνα μας. Δεν βλέπουμε τον Κύριο να έρχεται και να κάνει κάτι. Να έρχεται να παρηγορήσει, να έρχεται να ενισχύσει, να έρχεται να μιλήσει, να έρχεται να επιβραβεύσει τον αγώνα αυτό. Και έρχεται ο Νόε να φανερώσει ποιο θα είναι το τέλος του κόσμου και να πει στον Νόε ότι αυτός και η οικογένειά του θα σωθούν ως αποτέλεσμα της αγάπης τους στο Λόγο του Θεού. Ποιο όμως θα είναι, ποιος θα είναι ο τρόπος της σωτηρίας του Νόε και της οικογένειάς του? Και θα έλεγε κανείς ότι θα έλεγε ο Κύριος στον Νόε: Νόε, έχω ετοιμάσει για σένα μία κυβωτό, στην οποία όταν θα σου πω δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο παρά να πάρεις την οικογένειά σου, να πάρεις και κάποια ζώα που θα σου πω και να μπείτε μέσα. Είναι έτοιμη. Τι θα ήταν για το Θεό να το κάνει αυτό? Να ετοιμάσει την κυβωτό, να την έχει έτοιμη, ούτως ώστε ο άνθρωπος ο δικός του με την οικογένειά του να εισέλθει στην κυβωτό και να σωθεί. Όμως ο Θεός, αδερφοί, δεν λειτουργεί έτσι. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος επιποθεί τη σωτηρία, ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος πράγματι θέλει να σωθεί, πρέπει να δείξει στο Θεό ότι πάνω απ' όλα στη ζωή του είναι η σωτηρία του. Και ο Νόε, εάν θέλει να σωθεί, πρέπει να οικοδομήσει το μέσο της σωτηρίας του. Δεν θα έρθει ο Θεός να του φτιάξει την κυβωτό, ο Νόε πρέπει να την οικοδομήσει. Δεν θα έρθει ο Κύριος να του ετοιμάσει το χώρο, τον οποίον πρέπει να έχει έτοιμο για να μπει, ο Νόε πρέπει να τον φτιάξει. Και αντί ο Κύριος να του υποδείξει τον τόπο που θα πρέπει να καταφύγει ο Νόε για να σωθεί, έρχεται να του παραδώσει σχέδια για να οικοδομήσει ο Νόε τον τόπο της σωτηρίας του. Δόξα στον Θεό. Που σημαίνει ότι η σωτηρία έχει δρόμο ακόμα. Δεν έρχεται ο Κύριος μια και έξω να συντελέσει τον κόσμο, να σώσει τον Νόε και να κάνει μια καινούργια αρχή. Μα δεν φτάνει, Κύριε, ότι ονειδίζομαι, δεν φτάνει, Κύριε, ότι ενώ η γη είναι διεφθαρμένη, ενώ οι άνθρωποι είναι κακοί, εγώ είμαι δίκαιος, εγώ περπατάω τέλεια ενώπιόν σου, δεν φτάνει αυτό? Όχι, λέει ο Κύριος. Πρέπει να οικοδομήσεις. Έχεις δουλειά να κάνεις ακόμα. Τώρα ξεκινάει το έργο της σωτηρίας σου. Και παραδίδει ο Θεός στον Νόε τα σχέδια της κυβωτού, την οποία ο Νόε πρέπει να κατασκευάσει εάν θέλει να σωθεί. Το ότι μέχρι την ώρα αυτή είναι δίκαιος, καλό είναι, αλλά δεν τον σώζει αυτό. Το ότι μέχρι την ώρα αυτή είναι άμεμπτος ενώπιον του Θεού, καλό είναι, αλλά δεν τον σώζει αυτό. Το ότι μέχρι τώρα περπατάει ακριβώς στα διατάγματα του Κυρίου, καλό είναι, δεν είναι η σωτηρία του. Η σωτηρία του είναι η οικοδομή της κυβωτού. Και όχι η οικοδομή αφαίρετη όπως να είναι. Δεν του είπε ο Θεός φτιάξε μία κυβωτό και μπες μέσα. Του έδωσε σχέδια συγκεκριμένα και η κυβωτός πρέπει να κατασκευαστεί με βάση τα σχέδια που δίνει ο Θεός. Και τα σχέδια που του έδωσε ο Θεός είναι πολύ συγκεκριμένα.
Οι διαστάσεις είναι συγκεκριμένες, το ύψος είναι συγκεκριμένο, το πλάτος είναι συγκεκριμένο, το μήκος είναι συγκεκριμένο. Έτσι ακριβώς πρέπει να κατασκευάσει ο Νόε την Κιβωτό. Ελάχιστη παρέκκληση από τα σχέδια, η Κιβωτός δεν θα είναι ασφαλής. Δεν θα είναι η σωτηρία του Νόε βεβαία. Δόξα στο Θεό. Μήπως και εμείς αδερφοί το ίδιο δεν κάνουμε σήμερα? Μας κάλεσε ο Θεός και μας έδωσε σχέδια. Ποια είναι τα σχέδια? Ο Λόγος του Θεού. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ και ο καθένας από εμάς οικοδομεί τη δική του Κιβωτό. Άλλο στον εαυτό του, άλλο στην οικογένειά του. Και ο χώρος στον οποίο ο καθένας οικοδομεί την Κιβωτό του είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και η Κιβωτός οικοδομείται με βάση τα σχέδια που μας έδωσε ο Κύριος, που είναι ο Λόγος του Θεού. Και στα σχέδια αυτά, όσο και να θέλουμε, δεν γίνεται να γίνει παρέκκληση. Είναι συγκεκριμένα. Ο Κύριος έλεγε στην Αποκάλυψη ότι όποιος αφαιρέσει από τους λόγους του βιβλίου της προφητείας αυτού, θα του αφαιρεθεί το όνομα από το βιβλίο της ζωής, και όσες προσθέσει τους λόγους του βιβλίου της προφητείας αυτού, θα τους προσθεθούν οι πληγές που αναφέρονται στο βιβλίο αυτό. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Μα μία μικρή απόκληση, μία μικρή παρέκκληση, κάτι να αλλάξουμε, να το κάνουμε λίγο, να την κάνουμε την Κιβωτό λίγο πιο ωραία, έτσι όπως νομίζουμε εμείς. Μα τα σχέδια είναι συγκεκριμένα. Και βλέπετε, αδερφοί, πόσο συγκεκριμένα μιλάει ο Θεός στον Νόε. Πόσο συγκεκριμένες οδηγίες του δίνει, ούτως ώστε ο άνθρωπος του Θεού να έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του τι πρέπει να φτιάξει. Δεν υπάρχει κάποιο γκρίζο σημείο στα σχέδια αυτά. Δεν υπάρχει κάποιο αμφισβητούμενο σημείο στα σχέδια του Θεού. Είναι όλα ξεκάθαρα. Ο άνθρωπος του Θεού τι έχει να κάνει? Να ξεκινήσει να οικοδομεί. Ο άνθρωπος του Θεού τώρα πρέπει να ξεκινήσει την οικοδομή. Να βάλει τα σχέδια κάτω, να ανοίξει τα χαρτιά, να κοιτάζει στα σχέδια και να οικοδομεί. Και αυτή η οικοδομή δεν είναι μία οικοδομή για να περάσει η ώρα. Και όπως φανερώνει ο Λόγος του Θεού, έτσι έκαμε ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Θεός, ούτως έκαμε. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνει ότι η οικοδομή αυτή είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Καταλαβαίνει ότι μία ελάχιστη παρέκκληση από τα σχέδια του Θεού θα έχει σαν αποτέλεσμα τον αφανισμό του, να τον καταπιούν τα ύδατα μαζί με όλους αυτούς οι οποίοι θα μείνουν έξω από την Κιβωτό. Μα η μέχρι τώρα καλή διαγωγή, μα το μέχρι τώρα άγιο περπάτημα, μία ελάχιστη παρέκκληση στο Λόγο του Θεού θα τον κάνει να βρεθεί έξω από την Κιβωτό, μέσα στα ύδατα. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν ελευθέρωσε το λαό του και ξεκίναγε η ευλογημένη πορεία της ελευθερίας, έλεγε ο Θεός στο λαό του ότι προσεπροστάζω θα το εκτελείς επακριβώς. Τις εντολές τις οποίες σου δίνω θα τις εκτελείς επακριβώς, εάν θέλεις να ζήσεις και η ζωή σου να είναι ευλογημένη. Δεν έλεγε ο Κύριος γενικά και αόριστα να τηρήσετε τις εντολές? Επακριβώς, που σημαίνει ότι στις εντολές του Κυρίου από τη μεριά των ανθρώπων του Θεού πρέπει να υπάρχει η πιστή τήρηση.
Κάποτε υπήρχε ένας βασιλιάς, ο Οζίας. Ευλογημένος βασιλιάς. Γιατί έκανε το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Και σαν αποτέλεσμα του περπατήματός του αυτού του πνευματικού, ο Θεός ήταν μαζί του. Τον ευόδωνε ο Θεός στην είσοδό του, στην έξοδό του, τον ευλογούσε ο Θεός. Και ήταν μια ευλογία η οποία φαινόταν. Και ο Ζίας περπατούσε ταπεινά, γιατί αναγνώριζε ότι αυτό το οποίο απολαμβάνει είναι η χάρη του Θεού. Αλλά γνώριζε επίσης ότι η ευλογία η οποία απολαμβάνει οφείλεται στην υπακοή του Λόγου του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Θεός ήταν μαζί του. Μέχρι που φτάνει σε ένα κομβικό σημείο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, «Εωσού εκρατεώθη». Και αφού εκρατεώθη, επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθορά. Στην απόλυτη ευλογία. Εκεί που βιώνει την απόλυτη ευλογία, είναι ο Θεός μαζί του, υψώνεται η καρδιά του. Και τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού? Δεν έρχεται να διαγράψει το Λόγο του Θεού, δεν έρχεται να απαρνηθεί τον Κύριο. Απλά έρχεται να παρακούσει μία εντολή του Θεού. Μπαίνει στο ναό να θυμιάσει αυτός. Αυτό είναι το... Αυτή είναι η παρακοή του. Δεν έρχεται να απαρνηθεί την πνευματική του πορεία, την οποία έχει μέχρι τώρα. Μία ευλογημένη πορεία. Δεν έρχεται να απαρνηθεί το Θεό. Δεν οδηγεί το λαό του Θεού στην αποστασία, αλλά έρχεται να παρακούσει μία εντολή, να θυμιάσει στο ναό του Θεού. Και μπαίνει ο ιερέας και λέει, Ωζία, δεν ανήκει σε σένα να θυμιάσεις. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Άλλη είναι η εντολή του Θεού. Ο Θεός προσέταξε να θυμιάζουν οι ιερείς. Δεν είναι δουλειά του βασιλιά να θυμιάζει ο Ζία. Και ο Ζίας επέμεινε. Ο Θεός βλέπει. Πώς αντιδράει άραγε σε αυτό? Βλέπει ο Θεός τώρα τι γίνεται. Στον οίκο το δικό του, στον ναό του, παρατηρεί ο Κύριος. Βλέπει το βασιλιά του, το βασιλιά του λαού του, έναν ευλογημένο μέχρι τώρα βασιλιά, ο οποίος παίρνει μια πρωτοβουλία η οποία είναι αντίθετη από το θέλημα του Θεού. Πώς αντιδράει ο Θεός, Μας φαίνεται σκληρό, αδερφοί. Αλλά ο Θεός έρχεται να διαγράψει την πορεία του Οζία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ανατέλει λέπρα επάνω του. Μα για μία παρακοή, για μία εντολή. Τόσα χρόνια οικοδομώ, Κύριε, τη ζωή μου, την κυβωτό μου. Έκανα μία αστοχία, άλλαξα λίγο το σχέδιο, άλλαξα λίγο τις διαστάσεις. Τόσο μεγάλο κακό είναι. Δηλαδή, Κύριε, μία παρακοή μπορεί να μου κοστίσει τη σωτηρία μου. Όλη η πορεία αυτή που έχω μέχρι τώρα διαγράφεται. Λεπρός πέθανε ο Ζίας. Δεν θεραπεύθηκε από τη λέπρα του. Εξαιτίας μιας παρακοής. Και ο Λόγος του Θεού φανερώνει, αδερφοί, την κατάσταση όλων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων του Θεού, τις έσχατες ημέρες. Ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο Δίκαιος πιο Δίκαιος. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι θέλουν να σωθούν, έχουν σαν πρώτο στόχο στη ζωή τους τη σωτηρία τους, όσο περνάει ο καιρός θα αποκόπτονται από τον κόσμο. Θα διαχωρίζουν τη θέση τους και θα έχουν μάτια μόνο για το Λόγο του Θεού. Γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι του Θεού
οι οποίοι προσπαθούν να συμβιβάσουν τα πράγματα του Θεού με τα πράγματα του κόσμου, οι οποίοι προσπαθούν να τα έχουν όλα, να έχουμε και το Θεό και τον κόσμο, ναι μεν και το Χριστό, αλλά να μην είμαστε και απόλυτοι, αλλά και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι άνθρωποι του κόσμου, τους οποίους το ρεύμα του κόσμου θα παρασύρει, τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι δεν είναι στερεωμένοι. Ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος και ο μολυσμένος θα γίνεται πιο μολυσμένος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος, αδερφοί, χαρακτηρίζει την εσχατολογική εκκλησία ως νύμφη και κοσμημένη μη έχουσα κοιλίδα η ρητίδα η τι των τιούτων, η οποία είναι Αγία και Άμωμος. Είναι η εκκλησία την οποία θα έρθει να παραλάβει ο Χριστός, η οποία θα έχει κόψει κάθε δεσμό με τον κόσμο. Καμία επαφή με τον κόσμο. Θα ζει στον κόσμο, αλλά δεν θα έχει καμία σχέση με τον κόσμο. Και αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού. Και ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία, αδερφοί, και τα υλικά να οικοδομήσουμε την Κιβωτό έτσι όπως πρέπει για να σωθούμε. Μας δίνει ο Θεός την ευκαιρία, μας δίνει ο Θεός το χώρο, μας δίνει τα υλικά για να οικοδομήσουμε το πνευματικό μας σπίτι, για να αντέξει τον κατακλυσμό. Γιατί πρώτου κατακλυσμού έρχονται τα προεόρτια. Γιατί η περίοδος της οικοδομής της Κιβωτού δεν ήταν μια εύκολη περίοδος για τον Νόε. Τα 120 χρόνια που ο Νόε οικοδομούσε και παράλληλα κήρυτε ότι ο Θεός πρόκειται να καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό, γινόταν αντικείμενο χλέβης και ονειδισμού. Τον κοροϊδεύαν όλοι. Τι είναι αυτά που λες, Νόε, δεν έχει ξαναβρέξει στη γη? Τι βροχή, τι κατακλυσμός είναι αυτός που μας λες? Σκεφτείτε όμως, αδερφοί, τι αντιστάσεις είχε ο άνθρωπος αυτός, να αντέξει 120 χρόνια και να οικοδομεί αυτό το οποίο του είπε ο Θεός. Δεν είχε τη φωνή του Θεού κάθε μέρα, προχώρα, ενώ είμαι μαζί σου, προχώρα, όλα θα πάνε καλά, μη στεναχωριέσαι. Του είπε ο Θεός, ξεκίνα, και οικοδόμησε. Δεν ήταν εύκολη η περίοδος της οικοδομής. Οι πιέσεις τις οποίες υφίσταται ο άνθρωπος του Θεού είναι πολύ εντονότερες από την ημέρα που άρχισε να οικοδομεί. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού βλέπει το αποτέλεσμα. Βλέπει το στόχο και έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του το λόγο για τον οποίο ο Θεός του είπε να οικοδομήσει. Ξέρει, είναι για τη σωτηρία του. Και εμείς οικοδομούμε, αδερφοί. Και οι πιέσεις τις οποίες υφιστάμεθα και υφίσταται η Εκκλησία του Χριστού είναι πάρα πολύ μεγάλες. Γιατί? Γιατί βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος τρέχει στην εκχύληση της ασωτείας. Έχουν καταληθεί πλέον έχει καταληθεί κάθε αξία. Πλέον δεν υπάρχει κανένας φραγμός και οι άνθρωποι του Θεού καλούνται να μείνουν σταθεροί στο θέλημα του Θεού και στην πίστη του Ευαγγελίου. Και ζούμε σε εποχές όπου ο χριστιανισμός και ο χριστιανός θεωρούνται πολύ ξεπερασμένοι. Και η πίεση αυτή γίνεται περισσότερο αισθητή στους νέους, οι οποίοι οι νέοι ζουν σε έναν κόσμο ο οποίος βυθίζεται στην αμαρτία και οι οποίοι οι νέοι καλούνται να κρατήσουν αντιστάσεις. Καλούνται να κρατήσουν χαρακτήρα όπως και όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Καλούνται να έχουν μάτια ανοιχτά για να βλέπουν το στόχο. Γιατί ο λόγος του Θεού φανερώνει ότι ο κόσμος παρέρχεται και οι επιθυμίες αυτού, αλλά ως της πράτη το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Γι' αυτό και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει στα αυτιά του καθαρή τη φωνή του Θεού και στα μάτια του καθαρό το λόγο του Θεού, για να μπορεί να βλέπει το στόχο. Και άνθρωποι του Θεού οικοδομούμε
την κιβωτό την οποία μας κάλεσε ο Θεός να οικοδομήσουμε. Και η περίοδος της οικοδομής είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί έρχονται τα προεόρτια του κατακλυσμού, έρχονται αυτά τα οποία είπε ο Κύριος, ότι όποιος πράττει, όποιος ακούει τους λόγους μου και πράττει αυτούς, είναι όμοιος με άνθρωπο ο οποίος έσκαψε, εβάθυνε και οικοδόμησε το σπίτι του επάνω στην πέτρα. Και εδώ οικοδομή πάλι. Οικοδομή. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος ακούει το λόγο του Θεού και πράττει, ομοιώνεται με άνθρωπο ο οποίος σκάβει, βαθαίνει και ρίχνει θεμέλιο επάνω στην πέτρα. Και υπάρχει και ο άνθρωπος ο οποίος ακούει το λόγο του Θεού, του αρέσει ο λόγος του Θεού, δεν λέει όχι στο λόγο του Θεού, αλλά δεν πράττει το λόγο του Θεού. Ή πράττει ένα μέρος του λόγου του Θεού. Γιατί ο Κύριος όταν μιλούσε για εκτέλεση των εντολών του Κυρίου, των εντολών του, πάντοτε εννοούσε όλες τις εντολές. Είναι όμοιος με άνθρωπο ο οποίος και αυτός οικοδόμησε, αλλά οικοδόμησε πάνω στην άμμο. Και μπορεί το σπίτι το οποίο είναι οικοδομημένο πάνω στην άμμο να φαίνεται πολύ πιο ωραίο, να είναι πολύ πιο ωραίο από το σπίτι το οποίο είναι οικοδομημένο επάνω στην πέτρα. Να βλέπεις την οικοδομή και να τη θαυμάζεις. Να βλέπεις το σπίτι και να λες τι ομορφιά είναι αυτή. Τι σχέδια είναι αυτά, τι αρχιτεκτονική είναι αυτή. Και να βλέπεις το σπίτι επάνω στην πέτρα και να λες ένα απλό σπίτι. Όμως, ο λόγος του Θεού φανερώνει ότι θα πνεύσουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι ποταμοί και θα προσβληθούν και τα δύο τα σπίτια. Θα έρθουν οι άνεμοι και οι ποταμοί και θα προσβάλλουν και τα δύο τα σπίτια. Θα γίνει αυτό. Και ο Νόε προσβάλλεται. Γιατί έρχεται ο ονειδισμός, έρχεται η δοκιμασία, έρχεται ο χλεβασμός. Περνάνε τα χρόνια και δεν βλέπει να εκπληρώνεται ο λόγος του Θεού. Είναι ο χρόνος στον οποίο περιμένουμε με καρτερικότητα την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού και βλέπουμε ότι ο Θεός δεν απαντάει. Δοκιμασία είναι και αυτό. Και πολλές φορές από την αφωνία του Θεού κλονίζονται τα θεμέλια της πίστης μας. Προσβάλλονται και τα δύο τα σπίτια. Και οι δύο μπορεί να λέγονται άνθρωποι του Θεού. Αλλά το σπίτι το οποίο είναι οικοδομημένο πάνω στην πέτρα θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στη θέση του. Το σπίτι το οποίο είναι οικοδομημένο πάνω στην άμμο θα πέσει και οι πτώσεις του θα είναι μεγάλη. Δόξα στο Θεό. Και ο Νόε προσβάλλεται. Και είναι, θα λέγαμε, πολύ φυσιολογικό σε κάποια στιγμή ο άνθρωπος του Θεού να κουραστεί, να απογοητευτεί, να αγανακτήσει και να αφήσει την οικοδομή. Να σταματήσει να οικοδομεί. Δόξα στο Θεό. Βλέποντας ότι ο Θεός δεν απαντάει. Να αφήσει την κιβωτό στη μέση. Και βλέποντας ότι ο Θεός δεν έρχεται να εκπληρώσει το λόγο του, να αφομοιωθεί και αυτός με τους ανθρώπους του κόσμου και να γίνει ένα με τον κόσμο. Δόξα στο Θεό. Και πολλοί άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι βλέποντας ότι ο Θεός δεν απαντάει, δεν εκπληρώνει, δεν έρχεται να μιλήσει, δεν έρχεται να πει αυτό το οποίο θέλουμε να ακούσουμε, σταμάτησαν την οικοδομή. Βλέποντας οι άνθρωποι του Θεού ότι ο Θεός δεν έρχεται να εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του, ότι βραδύνει ο Θεός να έρθει, σταμάτησαν να οικοδομούνε. Όπως ο πονηρός, ο δούλος, τον οποίον ο Κύριος έφυγε και του άφησε την οικονομία. Δεν του είπε πότε θα γυρίσει. Τον άφησε να διαχειριστεί τα υπάρχοντα τα οποία ανήκαν στον Κύριό του. Τι είναι αυτό το οποίο ανήκει στον Κύριο και μας έδωσε ο Θεός να διαχειριστούμε? Η σωτηρία μας.
να διαχειριστούμε τις οικογένειές μας, να διαχειριστούμε τα χαρίσματα τα οποία ο Κύριος μας έδωσε, να διαχειριστούμε τις διακονίες, να διαχειριστούμε όλα τα πνευματικά τα οποία ο Θεός μας εμπιστεύθηκε. Γιατί? Για να τα αυξήσουμε. Για να φέρουμε πλειότερο καρπό. Και άφησε ο Θεός τον οικονόμο αυτό, στο δούλο αυτό την οικονομία, μέχρι πότε? Μέχρι να επιστρέψει. Και βλέπει ο δούλος, περνάνε οι μέρες, δεν επιστρέφει ο Κύριος. Περνάνε οι μήνες, δεν επιστρέφει ο Κύριος. Ίσως περνάνε και χρόνια και ο Κύριος δεν επιστρέφει. Και προσέξτε αδερφοί πως εκλαμβάνει ο δούλος αυτός την αργοπορία ή τη βεβαιότητα ότι ότι ο Κύριος του δεν θα επιστρέψει. Το εκλαμβάνει ως μια μοναδική ευκαιρία να περάσει μια πολύ ωραία ζωή. Πώς? Σπαταλώντας την περιουσία του Κυρίου του. Σπατάλησε. Αλλά όμως να πω, ο Κύριος επέστρεψε. Μπορεί να μην βλέπουμε το Θεό να μας μιλάει, αδερφοί. Μπορεί να μην έρχεται ο Κύριος να κάνει μια υπενθύμηση των υποσχέσεών του στη ζωή μας. Μπορεί να μην έρχεται ο Κύριος να επαναλαμβάνει αυτά τα οποία μας είπε κάποτε. Μπορεί να μην έρχεται ο Θεός να μας υπενθυμίσει αυτά τα οποία μας είπε κάποτε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτά τα οποία μας είπε κάποτε δεν θα γίνουν. Δεν σημαίνει ότι αυτό το οποίο ο Θεός μου υποσχέθηκε δεν θα εκπληρωθεί. Δεν σημαίνει ότι το σχέδιο του Θεού δεν θα εκπληρωθεί. Ο Θεός είπε ότι θα καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό. Θα γίνει. Μα δεν μας το ξαναείπε ο Κύριος. Θα γίνει. Μα δεν ήρθε ο Κύριος να μας πει λίγες περισσότερες λεπτομέρειες. Θα γίνει. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Άγιος θα γίνει πιο Άγιος και ο Δίκαιος πιο Δίκαιος. Θα γίνει. Λέει ο Θεός ότι ο ακούων, αυτός ο οποίος ακούει τους λόγους μου και πράττει αυτούς, είναι όμοιος με άνθρωπο ο οποίος οικοδόμησε το σπίτι του στην πέτρα. Θα γίνει. Μα δεν το βλέπω να εκπληρώνεται στη ζωή μου ακόμα. Θα γίνει. Τώρα είναι περίοδος των εξετάσεων. Δοκιμάζεται η πίστη μας και η υπομονή μας. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει ότι έχετε χρία υπομονής, προσέξτε, για να κάνετε το θέλημα του Θεού και μετά να λάβετε τις επαγγελίες. Ο Νόε πρέπει με υπομονή να οικοδομήσει την Κιβωτό, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, και μετά να λάβει την επαγγελία. Ποια είναι η επαγγελία? Η σωτηρία του. Και εμείς αδερφοί έχουμε ανάγκη υπομονής, να αγωνιστούμε, να παλέψουμε για να λάβουμε την επαγγελία που είναι η σωτηρία μας. Ο Ιωσήφ ήταν ένα νέο παιδί. Ήταν 16-17 χρονών όταν είδε τα δύο ενύπνια, στα οποία ενύπνια δεν περιέχεται η παρουσία του Θεού. Δεν ήταν ένα μήνυμα ξεκάθαρο από το Θεό ότι Ιωσήφ, εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Γιατί? Γιατί ο Ιωσήφ έχει διαχωρίσει τη θέση του από τα αδέρφια του. Είναι δύο εντελώς αντίθετες πορείες. Τα αδέρφια του Ιωσήφ έχουν μια πολύ κακή φήμη, τα οποία όμως είναι παιδιά του Ιακώβ, γνωρίζουν το θέλημα του Θεού. Και ο Ιωσήφ κρατάει αντιστάσεις, όντας ο μικρότερος. Έχει διαχωρίσει τη θέση του. Το μέλημά του είναι να ακούει τον πατέρα του, ο οποίος του διδάσκει το θέλημα του Θεού. Έφηβος τώρα. Ποια αντιστάσεις μπορεί να έχει ένα παιδί 17 χρονών, όταν τα αδέρφια του τώρα, 9 αδέρφια μεγαλύτερα, είναι, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, είναι οι μάγκες της περιοχής. Ο φόβος και ο τρόμος.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα της επιλογής του Ιωσήφ να διαχωριστεί από τα αδέρφια του? Θα θέλαμε για τον Ιωσήφ και για μας φυσικά, μέσα από ένα τέτοιο περπάτημα, μέσα από μια τέτοια πορεία, να βλέπουμε το χέρι του Θεού στη ζωή μας και να μας φυλάει ο Θεός από κάθε κακό. Αλλά όμως το αποτέλεσμα της επιλογής του Ιωσήφ να διαχωριστεί από τα αδέρφια του είναι να βρεθεί στο σπίτι του Πεντεφρή σκλάβος. 17 χρονών. Αποκομμένος από το σπίτι του πατέρα του, από την οικογένειά του, από τη γη του. Σε μια ηλικία που ξεκινάει να κάνει όνειρα για τη ζωή του, βρίσκεται σκλάβος στο σπίτι του Πεντεφρή και 2 χρόνια αργότερα άδικα κατηγορούμενος στη φυλακή. Ο νέος του Θεού. Ο νέος του Θεού. Ιωσήφ, θυμάσαι εκείνα τα όνειρα που σου είχε δείξει ο Θεός με τα στάχια, με τον ήλιο και τη σελήνη? Κάτι θυμάμαι. Θυμάσαι αυτά που είχες δει? Κάτι θυμάμαι, αλλά είμαι στη φυλακή. Είμαι στη φυλακή από την ημέρα που μου τα έδειξε ο Θεός. Στη ζωή μου τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Χειρότερα δεν γίνεται. Κι όμως, αδερφοί, σε αυτά τα χρόνια της δοκιμασίας, λέει ο Λόγος του Θεού, στη φυλακή ο Κύριος επέχε έλεος στον Ιωσήφ. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το θέλημα του Θεού. Δεν διεύρυνε ποτέ την οδό του, ακόμα και όταν εξαναγκάστηκε από τη γυναίκα του Πεντεφρή, κράτησε θέση. Όταν η αμαρτία τον τράβαγε να τον προσελκύσει, να τον επάρει μαζί του, ο Ιωσήφ κράτησε θέση. 19 χρονών. Θα κάνει κάτι ο Θεός? Οικοδομεί τώρα ο Ιωσήφ. Αυτά είναι τα χρόνια της οικοδομής. Οικοδομεί τη δική του κιβωτό ο Ιωσήφ, ελπίζοντας στη σωτηρία του Θεού. 30 ετών ο Ιωσήφ και έρχεται η κλίση από το παλάτι του Φαραώ. Βγες Ιωσήφ να εξηγήσεις τα όνειρα στο Φαραώ. Τώρα είναι η ώρα της σωτηρίας του Θεού. Και μέσα σε μια στιγμή, από τα βάθη της φυλακής, ο Ιωσήφ γίνεται ο κυβερνήτης της Αιγύπτου σε ηλικία 30 ετών. Αυτό είναι, αδερφοί, το αποτέλεσμα της οικοδομής, της πνευματικής οικοδομής, όταν αυτή γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια που δίνει ο Θεός. Τώρα ο Ιωσήφ είναι στην κορυφή της ιεραρχίας. Τον ύψωσε ο Θεός. Τώρα ο Ιωσήφ απολαμβάνει το έργο της σωτηρίας, το οποίο εργάστηκε με υπομονή. Έχετε χρήαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε τις επαγγελίες. Και με την υπομονή του ο Ιωσήφ είδε τα όνειρα που του έδειξε ο Θεός πριν από 13 χρόνια να εκπληρώνονται στη ζωή του. Όλα, αδερφοί, εξαρτώνται από την οικοδομή μας. Και την οικοδομή την οποία ξεκινήσαμε, να την συνεχίσουμε εκτελώντας πιστά τις οδηγίες και να την τελειώσουμε, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τη σωτηρία μας. Εάν σταματήσουμε τώρα, τη χάσαμε τη σωτηρία. Εάν αλλάξουμε τα σχέδια, τη χάσαμε τη σωτηρία. Εάν όμως συνεχίσουμε πιστά, μέχρι σήμερα, εδώ που φτάσαμε με τη χάρη του Θεού, συνεχίσουμε να οικοδομούμε, τότε η σωτηρία είναι δική μας. Και ο Κύριος, αδερφοί, μας κάλεσε για να οικοδομήσουμε σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι ο Λόγος του Θεού, για να μπορέσουμε να σωθούμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.